50, το 60 που χρησιμοποιούσαν, βαμβακερές 100%, τις ράβουν λοιπόν εδώ το προσωπικό, που δεν είναι το επάγγελμά τους αυτό, είναι φυσικοθεραπεύτρια, είναι άτομα που βοηθάνε και ουσιαστικά φροντίζουν, είναι τις ημερήσιες φροντίδας ατόμων με αναπηρία και κατασκευάζουν εδώ αυτές τις μάσκες που βλέπετε. Θέλω να δώσω το λόγο στην πρόεδρο, την κυρία Βασιλική Νάκου. Κρατάμε και τις αποστάσεις, βλέπετε, και οι κυρίες. Ναι, μην πλησιάζεις πολύ, Αλεξάνδρα. Έτσι, Νίκο, ακριβώς, Γιώργο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Όλες. Θέλω να μας μιλήσετε και από την πρωτοβουλία. Πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς, το υλικό, αν είναι το βαβακερό αυτό και πόσο βοηθάει αυτό στο να μην διαδοθεί ο κορονοϊός. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα σας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, οι κρατικές λοιπόν δομές πρόνοιας συνεισφέρουν και πάλι στον άνθρωπο όπως κάνουν διαχρονικά. Βλέπετε λοιπόν τις παλιές μάσκες, τις χειρουργικές, τις υφασμάτινες που φοράγαν τα προηγούμενα χρόνια, πριν έλθει δηλαδή η νεότερη τάξη των πραγμάτων στις μάσκες και οι οποίες γίνονται από καθαρό βαμβάκι, 100%. Τι προστασία προσφέρουν, κυρία Νάκη? Σημαντική προστασία, πάνω από σχεδόν 90% μπορώ να σας πω και παραπάνω. Και επειδή υπάρχει είναι δηλαδή έλλειψη, σύμφωνα με προδιαγραφές. Σκεφτήκαμε λοιπόν πότε να έχουμε εμείς. Με τέτοιες προδιαγραφές ώστε να προφυλάσσουμε. Κύριε Νάκου. Με τις προδιαγραφές των ειδικών, των γιατρών, των φαρμακοποιών, αυτές δηλαδή. Δεν είναι μία χρήση, αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πολλαπλών χρήσεων. Μπορούμε λοιπόν να τις βάζουμε την ημέρα, να την φορούμε το βράδυ, να πηγαίνουμε στο σπίτι μας, να την πλένουμε. Έτσι, να την πλένουμε. Σε νερό, βραστό νερό. Μετά να την σιδερώνουμε καλά-καλά αφού την έχουμε απλώσει στον ήλιο. Και έτσι αποστηρώνεται και μπορούμε να την ξαναφορέσουμε και αυτές πάλι την ημέρα καθαρή. Όμως με το Στέλιο, τη βοήθεια του Στέλιου, Γιώργο. Ορίστε. Πού θα πάνε, λέει ο Γιώργος. Αυτές έχουν διοχετευτεί μεγάλος αριθμός σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ήδη, αλλά και όποιος ζητάει και έχει ελλείψεις, παρουσιάζονται ελλείψεις, μπορούν να διοχετεύσουν αυτές τις μάσκες στην αγορά. Δωρεάν, να σας πω ότι ξεκινάει από εδώ η διαδικασία. Τις κόβουν, Γιώργο. Στη συνέχεια ακολουθούν από εκεί, περνάνε το λαστιχάκι, όπως βλέπετε εδώ είναι και οι προϊσταμένοι. Συγχαρητήρια σε όλες σας. Ευχαριστούμε. Να είστε γερές και στη συνέχεια εδώ τις ράβουν μία-μία, περνάνε τα λαστιχάκια και φτάνουμε εδώ στο τελικό, που αυτή είναι η τελική μορφή, εδώ που βλέπετε, και μπορεί να εφαρμοστεί και διαφορετικά μεγέθη, μεγάλα, για μικρά παιδάκια, για μεγάλους. Και βέβαια όλα αυτά, Γιώργο μου, αποστηρώνονται σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, διότι τον βαβακερό αυτό ύφασμα σιδερώνεται. Έτσι. Καλημέρα σας από τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για το έργο που κάνατε. Καλημέρα, μπράβο σας. Τι ειδικότητα έχετε, γιατί ξέρω δεν είναι. Κεραμίστρια. Κεραμίστρια η κυρία. Και βοηθάει την υγεία. Βέβαια. Καθημερινά πολύ μεγάλη να σας προσφορά, και κλείνω, να αυτό, Γιώργο και Αλεξάνδρα αυτό. Πολύ μεγάλη προσφορά. Ναι, Γιώργο, Νίκο, περίπου 60 μάσκες παράγουν σε καθημερινή βάση εδώ. Μπράβο τους, μπράβο. Κύριε Παπαδάκη, σε όλες τις σελίδες και τους Έλληνες στέλνουμε ένα μήνυμα. Μήνυμα ομοψυχίας, ενότητας. Όπως ακριβώς το έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτή τη μάχη έχουμε έναν αόρατο εχθρό. Αλλά με ενότητα, πειθαρχία και αγάπη. Αγάπη στον συνάνθρωπο θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε νικητές. Από εδώ λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Από την πόλη της Θεσσαλονίκης, από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Από τους ανθρώπους αυτούς που ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους. Μπράβο σας, μπράβο σας. Σε όλα τα παρατήματα, γιατί έχουμε βάλτες ομάδες. Στέλνω ένα βαθύ χαιρετισμό. Μπράβο σας. Γενναίο χαιρετισμό ότι τα καταφέρουμε γιατί είμαστε νικητές. Πολλά να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργο. Έλα, Νίκο μου. Πάμε, φεύγουμε τώρα. Πού πάμε? Πού να πάμε, εγώ φεύγω πάντως. Και εγώ φεύγω σήμερα εκτάκτος γιατί έχω μια υποχρέωση. Εδώ μέσα στο σπίτι δηλαδή υποχρέωση, γιατί είμαι μέσα κλεισμένος. Γιατί το να είμαι εδώ, να βγαίνω από το σπίτι, έτσι, για προληπτικούς λόγους. Όπως θα γίνει και με σένα, αύριο μεθαύριο. Όπως θα γίνει με όλους μας. Να πεις χαιρετισμούς. Και μετά να σηκωθώ να φύγω να πάω για να πιω καφέ, θα ήμουν απαράδεκτος. Να πιεις καφέ. Έχω να βγω από το σπίτι από την ημέρα που. Πρόσεξε. Βέβαια, αισθάνομαι άσχημα. Συμβουλή μου. Δεν μπορώ, ρε Νίκο. Συμβουλή μου. Δεν μπορώ. Να βγεις από τη διαδικασία του να κάνεις εκπομπή. Με link δεν το μπορώ. Άλλο να κάνεις μια σύνδεση. Είναι δύσκολο. Και άλλο να είσαι 4-5 ώρες. Σωστό. Έτσι. Συμβουλή μου. Μου λείπει το στούντιό μου. Να βγεις από το. Στο κρατάω εγώ εδώ, μην φοβάσαι καθόλου. Μου λείπει. Να βγεις. Έχω υπέροχους δύο τεχνικούς φίλους μου. Τρομεροί. Καταπληκτικούς. Αλλά μου λείπουν και αυτοί που είναι μέσα στο στούντιο. Εγώ θα σου έλεγα να βγεις από το σπίτι. Στον κήπο σου, να πιεις τον καφέ σου και ξανά μέσα. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Να βγεις, να περπατήσεις λίγο και να μπεις μόνος σου. Και το λέω τώρα με αφορμή που αυτό που είπες για όλο τον κόσμο. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί.
Θα πάω στην ταράτσα. Χαιρετισμού στην Τίνα να δώσει. Να σε καλά, φιλιά. Καλό πρωινό σε όλους σας. Να ακολουθεί... σε καλά, Νικόλα μου. Και καλημέρα, εσύ, Ελλάδα. Και εσύ. Καλημέρα, Ελλάδα, παντού. Ακολουθεί Παναγιώτη Στάθης μέχρι τη μία ενημέρωση. Καλό πρωινό. Καλό κουράγιο, Παναγιώτη.